απορρίφθηκε η αίτηση υπαγωγής της μονάδας Ελευθερέ Ριζόρτ Σίκε από το καθεστώς ενίσχυσης του νόμου 4339 του 2016. Πιο συγκεκριμένα, αναρτήθηκε στη Διάβγεια με ημερομηνία 14/11 του 2019 η απορριπτική απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Καραόγλου επί της αίτησης υπαγωγής της επιχείρησης. Εδώ έχουν γίνει πάρα πολλές αστοχίες από τις προηγούμενες διοικήσεις, της περιφέρειας εννοώ. Να θυμίσω ότι δεν υπάρχει καν διοικητικό συμβούλιο στην Εργοανάπτυξη, η οποία είναι η μοναδική αναπτυξιακή εταιρεία της περιφέρειάς μας, είναι ανώνυμη εταιρεία, δεν έχει διοικητικό συμβούλιο, δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, δεν έχουν υποβάλει καταστάσεις του προσωπικού στο ΙΚΑ. Έτσι, κάθε λίγο και λιγάκι υπάρχει επιβάρυνση σε βάρος της φορολογικής κατάστασης και της ασφαλιστικής κατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έχουμε δηλαδή πρόστιμα με λίγα λόγια. Και παράλληλα, αυτή η μεγάλη επένδυση που ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια, γιατί η παραχώρηση των πηγών στα Λουτρά Ελευθερών έχει γίνει από τον ΕΟΤ στην Ομαρχία Καβάλας στα χρόνια του Θόδωρου Καλιοντζή και, εν πάση περιπτώσει, περπατώντας όλοι λιγάκι σαν τη χελώνα, κάποια στιγμή έγιναν διακηρύξεις, έγιναν διαγωνισμοί. Το 2012 είχαμε έναν ανάδοχο, ο οποίος τελικά αποσύρθηκε. Ύστερα γίνανε δύο διαγωνισμοί. Την πρώτη φορά ο κύριος Λεδάκης, ο γνωστός ξενοδόχος της Δράμας, αποσύρθηκε κάνοντας πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της τοπικής ηγεσίας της αντιπεριφέρειας Καβάλας, οι οποίες σοβαρές καταγγελίες δεν απαντήθηκαν, και αναρωτιέμαι γιατί δεν παρενέβηκε ο εισαγγελέας. Στη συνέχεια ξαναέγινε διαγωνισμός. Τον διαγωνισμό αυτόν τον κέρδισε ο γνωστός επιχειρηματίας της Δράμας, ο κύριος Χαρακίδης, που διατέλεσε και δήμαρχος και πρόεδρος του επιμελητηρίου της Δράμας, ένας επιχειρηματίας με περγαμηνές, την επιχειρηματικότητα του οποίου, την επιχειρηματική σκέψη, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει. Αυτός έμεινε 2 χρόνια και παραπάνω χωρίς να έχει δίπλα του κανέναν. Έκανε τον αγώνα του, έκανε τις προσπάθειές του, χωρίς να υπάρχει παραμικρή συμπαράσταση από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και από την Εργοανάπτυξη. Και πώς να υπάρχει συμπαράσταση όταν δεν υπήρχε διοικητικό συμβούλιο? Τώρα λοιπόν, ο Περιφερειάρχης με όρισε εμένα, μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου φυσικά, με όρισε εμένα εκπρόσωπο της Περιφέρειας στη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση είναι να γίνει αυτές τις μέρες με τον άλλο μέτοχο, τον Δήμο Καβάλας. Εκεί είναι, νομίζω, ο Δήμαρχος εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση και θα ορίσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν θα πάρει από το χέρι τον Χαρακίδη, θα πάνε μαζί στα Υπουργεία, θα πάνε μαζί όπου χρειάζεται να αποκατασταθούν οι μέχρι τώρα ζημίες και τα λάθη που έχουν γίνει, ώστε να περπατήσει αυτή η επένδυση. Πρέπει να σας πω το εξής. Η Εργοανάπτυξη δεν είναι μονάχα τα Λουτρά Ελευθερών. Η Εργοανάπτυξη είναι η αναπτυξιακή εταιρεία της περιφέρειας. Μπορεί να κυνηγάει, να διεκδικεί ευρωπαϊκά προγράμματα. Μπορεί να αναλαμβάνει μελέτες, μπορεί να αναλαμβάνει έργα, μπορεί να κάνει πάρα πολλές εργασίες, να κάνει κατάρτιση στους εργαζόμενους και στους ανέργους. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός αναπτυξιακός μοχλός για όλη μας την περιφέρεια, όχι μονάχα για την Καβάλα. Και δυστυχώς αυτός ο αναπτυξιακός μοχλός έμεινε ανενεργός τα τελευταία 3 χρόνια. Είχα πρόσφατα μία συνάντηση με τον κύριο Χαρακίδη. Αυτά τα οποία μου εξήγησε με κάνουν να είμαι όχι αισιόδοξος, αλλά να θεωρώ ότι στην ουσία ένα είναι το μείζον πρόβλημα που τον απασχολεί, και αυτό είναι ο χαρακτηρισμός της δασικής έκτασης γύρω από την πηγή. Εάν αυτό το πρόβλημα λυθεί, τα υπόλοιπα προβλήματα που είναι η χρηματοδότηση, που είναι η ένταξη σε προγράμματα αναπτυξιακά, η εξέβρεση μεγαλύτερου επενδύτη, γιατί προφανώς ο Κυριάκος δεν θα είναι μόνος του, θα έχει και άλλους επενδυτές μαζί του, όλα αυτά θα λυθούν γρήγορα και μέσα στο 2020. Ας θυμηθούμε χαρακτηριστικές στιγμές από την παρουσίαση του επενδυτικού προγράμματος των Λουτρών Ελευθερών που έγινε στον πολυχώρο Μπάτης Multiplex στις 18 Μαΐου του 2019. Η σχέση μου τόσο με τον Κυριάκο όσο με τον Νίκο την Κυριακή, την Όπη, είναι μια σχέση πρώτα-πρώτα φιλίας και αγάπης πολύχρονης. Έχουμε μια κοινή πορεία στο επιμελητήριο. Ο Κυριάκος ήταν πρόεδρος. Είναι τιμή μας που υπάρχει και η ENC Good αυτή τη στιγμή σαν μέλος του επιμελητηρίου Δράμας, και φυσικά είμαι ένας από αυτούς που γνωρίζω για την επένδυση από την πρώτη στιγμή. Βρίσκομαι σήμερα εδώ στην περιοχή της Καβάλας, στο Δήμο Παγκαίου, για την επένδυση τη συγκεκριμένη. Να πω ένα πράγμα, ότι το όραμα της KNC του Νίκου του Χαρακίδη και της Κυριακής
Είναι ένα όραμα το οποίο δεν είναι αυστηρά τοπικό, δεν είναι ένα όραμα. Η επένδυση δεν έχει χαρακτηριστικά τοπικά, δεν είναι ούτε τη Καβάλα, ούτε τη Δράμα, ούτε τη Περιφέρεια μόνο. Έχει χαρακτηριστικά διεθνοποιημένα. Και εύχομαι το μήνυμα του δικό σα το επιχειρηματικό να ακουστεί ευρύτερα. Ότι η ευρύτερη περιοχή τη περιφέρεια μα δίνει, προσφέρει πάρα πολλές επενδυτικές ευκαιρίες.